isn't it? Is it something about your personality? I guess so. What is it? I might know anyway. Guess. No, I don't want to guess. I want you to tell me. That boys or girls? You gay? It's okay, hun. I knew you were. I knew you were, hun. Shush. I'm sorry. Don't be sorry, silly. I'm sorry. I love you no matter what in the world. Don't you know that? Η άλλη είναι σορμονική. Δεύτερο βιντεάκι, παιδιά. Δεύτερο βιντεάκι μέσα σε δύο εβδομάδες που μας τσακίζει τα ναι, πάντα. Ναι, εμένα με γέλησε αυτό, παιδιά, και όταν το είδα και τώρα που το ξαναβλέπω. Εγώ λοιπόν ήθελα πολύ να το δείξουμε αυτό το βίντεο. Το πέτυχα κάπου προχθές και το έστειλα κατευθείαν να το δούμε. Γιατί ήθελα όχι να το δούμε εμείς, γιατί εμείς. Δεν, το έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας, τέλος πάντων. Ήθελα να το δείξουμε για να το δούνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάπως μέσα στο μυαλό τους το πώς πρέπει να είναι οι γονείς απέναντι στη σεξουαλικότητα των παιδιών τους και πώς στην πραγματικότητα πρέπει να δείχνουμε την αγάπη μας στα παιδιά μας όταν τα παιδιά μας κάνουν επιλογές, αλλά και όχι. Γιατί το συγκεκριμένο, όσον αφορά το κομμάτι της σεξουαλικότητας, δεν είναι απλή επιλογή. Έτσι, είναι κάτι βαθύτερο, έχει είναι συναισθήματα, ανάγκη. Είναι ανάγκη, είναι πολλά επιλογή. Πράγματα. Πινελόπη, είπες μια λέξη προχθές και δεν σε πήρα τηλέφωνο να σου το πω. Τι είπα? Είπες ότι ήταν τρομερή και τώρα κουμπώνει πάλι. Εμείς που γίναμε καλλιτέχνες, είπες, δεν ήταν επιλογή μας, είπες. Το κάναμε γιατί ήταν σαν να έλεγες, υπακούσαμε σε κάτι. Ναι. Mm-hmm. Υπακοή σε κάποιο ένστικτο. Που είπαμε κάτω το κεφάλι, είσαι για καλλιτέχνης. Μόνο αυτό θέλεις να κάνεις στην ψυχή σου και το ακούσαμε. Όπως και το παιδί υπάκουσε τώρα στο ένστικτό του. Υπακούει στο ένστικτό του και αυτό πρέπει να κάνει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια μας. Έτσι, αν είμαστε αληθινοί άνθρωποι, τότε όλος ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Το πρόβλημα με τον κόσμο είναι ότι δεν ακούμε την αλήθεια μας. Καταπιέζουμε μια ζωή την αλήθεια μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητά μας, είτε αυτό έχει να κάνει με το τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε στον σύντροφό μας, στους φίλους μας, τα αφεντικά μας, στους συναδέλφους μας και δεν το κάνουμε. Πολλά τέτοια πράγματα. Εγώ λοιπόν ήθελα να το δούμε, γιατί λατρεύω αυτή τη μάνα, τον τρόπο που αγκάλιασε το παιδί της και λατρεύω και το παιδί αυτό που έβαλε απέναντι ένα κινητό για να δείξει στον κόσμο πόσο φανταστική είναι η μαμά του και πόσο ήξερε το παιδί πώς θα το πάρει η μητέρα του. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ξανά ότι δεν είναι θέμα επιλογής. Επιλογή είναι ναι να επιλέξω ότι πρέπει να ακολουθήσω την αλήθεια μου. Αυτό είναι επιλογή. Και να μην ζω μέσα σε ένα ψέμα και μέσα στα πρότυπα και να μην δέχομαι ας πούμε εκβιασμούς κτλ. Αυτό είναι η επιλογή. Είναι όμως, έχουμε πει, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι είναι γενετικά προκαθορισμένο το πού θα πάει ο κάθε άνθρωπος σεξουαλικά. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω την ανάγκη. Παιδιά, όταν βλέπεις τα μωρά παιδιά και ο άλλος και ερωτεύεται κάποιος το Δημητράκι ή την Ανούλα. Δεν είναι επιλογή του αυτή τη στιγμή αυτό που θα αισθανθεί. Ενστικτοδός το αισθάνεται. Έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε λίγο στο πώς. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πρέπει να επικοινωνήσουμε. Πώς πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά να επικοινωνήσουν αυτά που νιώθουν στους γονείς τους. Και, να επικοινωνήσουμε και στους γονείς πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Αυτά είναι τα θέματα. Από τη σεξουαλικότητα των παιδιών μας. Δεν κρινόμαστε σε τίποτα εμείς. Μην έχουμε ένα άγχος ότι αν το παιδί εκδηλώσει μια αλφα-σεξουαλικότητα, εμείς μπαίνουμε σε ένα μέρος της κοινωνίας όπου τι θα συμβεί. Μα το λέω και το ξαναλέω, συγγνώμη, μιλάω για τα βίντεό μου, γιατί είναι βασικό μέρος της δουλειάς μου. Αυτό που είπα και στο προχθεσινό βίντεο. Θέλεις τον κόμενο της κολλητής σου. Πες το. Μου λένε γίνεται, γίνεται. Είναι λόγια. Αν τον θέλεις, όχι αν χαρβαλεδιάζεις. Α, μπράβο. Ωραία. Όχι αν ζεις με ξενοπόνο, με ξενοκαϊμό. Αν θέλεις. Είσαι ομοφιλόφιλος. Πες το. Θα πληγωθεί η μάνα μου. Δεν πειράζει. Θα το ξεπεράσει. Θα πεθάνει η μάνα μου. Δεν θα πεθάνει. Με τίποτα δεν θα πεθάνει κανένας γονιός αν ακούσει ότι είσαι ομοφιλόφιλος. Θα με διώξουν. Ας σε διώξουν. Στο λέω εγώ που φάγα πόρτα για άλλα πράγματα. Και γύρισα. Με γύρισαν. Τρώμε κι εμείς πόρτες. Και οι ετεροφιλόφιλοι τρώμε πόρτες. Σε άλλα πράγματα. Αμέ. Δεν είναι μόνο η ομοφιλοφιλία που κάνει ένα γονιό να πει όχι ή σε αποκληρώνω. Το φοβερό, σε αποκληρώνω. Και τότε εγώ συνέδεσα την περιουσία με Κάιρο και είπα τη φοβερή περιουσία ενός ανθρακορίχου πατέρα, που ήταν ένα σπίτι. Όμως και πάλι το ένα σπίτι είναι δυναμικό στα χέρια κάποιου που έχει ένα. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις παιδί. Είναι πολύ δύσκολο να μην δείχνεις την εξουσία σου πάνω στο παιδάκι.
Καταλαβες. Και όταν έρχονται και να σας απειλήσουν με σπίτια, με εξώδικα, με γιατρούς. Πάμε σε ένα γιατρό, είπαν σε κολλητό μου. Είσαι ομοφυλόφιλος, κανένα πρόβλημα. Έχεις τόσους γιατρούς να σε κάνουν καλά. Μάζε τα πραγματάκια του και έφυγε από το σπίτι. Ναι, εντάξει, γιατί εκεί μιλάμε για έλλειψη παιδείας. Γιατί δεν μπορεί να πει στο παιδί σου κάτι τέτοιο. Γιατί σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου τι σημαίνει. Όχι καθόλου, πάρα πολύ. Εδώ 70 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν τον Τραμπ. Παιδιά, και για πάρα πολλά θέματα, ειδικά στην επαρχία, μπορεί να πούνε οι γονείς ότι ας πούμε, δεν γίνεται να χωρίσει το παιδί μου. Εδώ εμείς, δηλαδή, το θέμα είναι θέλετε το παιδί σας. Προτιμάτε να είναι straight ή ευτυχισμένο. Χωρισμένο ή ευτυχισμένο. Και πόσο γλυκό. Δηλαδή, τώρα θέλω λίγο, συγγνώμη, ρε Σοφία, να γυρίσω πίσω στο βίντεο που ζητάει το παιδί, λέει I'm sorry. Δηλαδή, νιώθηκε σε ένα σημείο λίγο ενοχικά για αυτό που του συμβαίνει. Λίγο. Πολύ. Το λίγο το λέω τώρα, ξέρεις. Χάρη το λόγο. Συγγνώμη, λένε οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι. Να. Φίλη μου που έχασε τη μαμά της, που είναι τρανς άτομο, είπε συγγνώμη για αυτό που σου έκανα. Ποιο. Το διανοείσαι. Να μοιραστείς την ίστατη στιγμή σου αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό για την ψυχή του ανθρώπου. Να κουβαλάς ότι σε όλη σου τη ζωή κατέστρεψες το γονιό σου γιατί. Τι επέλεξες ακριβώς και δεν κατάλαβα. Ας την ανακούγεται, άνθρωπος είναι. Μην τρελαίνεσαι. Εντάξει. Είναι ένα παιδί. Μην αγχώνεσαι. Όχι, όχι, δεν αγχώνομαι. Απλά. Ναι, εντάξει, χαίρομαι που δεν ακούγεται, αλλά εγώ έχω και λόγο που έφερα το παιδί μου σήμερα εδώ. Δεν θα το έδειχνα ποτέ στην τηλεόραση, βέβαια. Αλλά είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε ότι τα παιδιά μας δεν μπορούμε πάντα να τα αφήνουμε κάπου. Πρέπει να τα παίρνουμε μαζί μας στη δουλειά, εφόσον δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στο σχολείο τους πια. Οπότε, ναι, ένας λόγος που έφερα το παιδί μου μαζί σήμερα ήταν και αυτός. Πριν πάρα πολλά χρόνια είχα πάει. Έχουμε καθόλου χρόνο, μισό λεπτό. Ναι, νομίζω έχουμε. Πριν πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, εγώ διαγνώστηκα με κρίση πανικού και πήγα στο γυνήτιο. Και εκεί πέρα με εξετάζουν οι ψυχολόγοι και μου λένε: Έχετε κάποιο ταμπού να πάτε στον ψυχίατρο? Γιατί ήθελα συνταγογράφηση. Mm-hmm. Λέω: Όχι, κανένα. Πάω στον ψυχίατρο και καθώς περιμένω την ουρά μου στον ψυχίατρο. Βγαίνουν δύο κριτικοί, κλασικοί όμως, από καρτούν, με το... Κατάλαβες. Mm-hmm. Ο κριτικός όπως τον ζωγραφίζουμε. Λοιπόν, μόνο κουμπούρια δεν είχαν, είναι έξω ένας ψηλός, πάρα πολύ, και δίπλα ένας ο γιος. Ίδιοι, δύο σταγόνες. Αγριοποί. Βγαίνει ο γιατρός και λέει, ελάτε λίγο κοντά μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Πλησιάζουν αυτοί. Αυτοί πραγματικά ήταν σαν αυτοκόλλητο, σαν να τους κόλλησες σε ξένη εικόνα. Και τους λένε, τους λέει, η γυναίκα δεν είναι καλά. Περνάει δύσκολα στο σπίτι. Φροντίστε να μην κάνετε αυτά που κάνετε. Σκύβουν το κεφάλι και οι δύο και βγαίνει η μάνα. Η μάνα και η σύζυγος. Ωραία. Η οποία προφανώς ζούσε μια ζωή πάρα πολύ δυσάρεστη, η οποία την οδήγησε σε κλονισμό και την πήγανε στα εφημερεύοντα. Εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σκύψαν το κεφάλι και την πήρανε. Εμένα η εικόνα αυτή δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Βγήκε ο γιατρός και τους μίλησε τόσο μαλακά για έναν κατεστραμμένο άνθρωπο, ο οποίος καταστράφηκε από τα χέρια τους. Έτσι συμβαίνει, δεν έχει καμία σημασία από αυτά μια γυναίκα πιεσμένη. Έτσι συμβαίνει με τον ομοφυλόφιλο. Έτσι συμβαίνει με το τρανς άτομο. Έτσι συμβαίνει με το παχύσαρκο άτομο. Έτσι συμβαίνει με το απλό φαλακρό άτομο. Που του βγάζει την πίστη γιατί δεν έχει μαλλιά και πρέπει να πάει να κάνει την εμφύτευση για να γίνει αρεστός. Έτσι συμβαίνει με τα στραβά δόντια. Όλα ξεκινάνε από κάπου, από ένα μικρό νήμα. Και πρέπει να μιλάμε στα μωρά, Πινελόπη. Συνέχεια, όλη η μέρα, ναι. Στα μωρά πρέπει να μιλάμε. Αυτή είναι η επόμενη κοινωνία. Όχι. Τρέχουν σάλια από το συμμαθητή μου. Συχαίνομαι, το καταλαβαίνω. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο να μην το μιλάς. Πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς που έχουμε και αυτή την εκπομπή που μπορούμε να λέμε και τέτοια πράγματα και δική μας ψυχοθεραπεία κάνουμε. Και πιστεύω ότι σας βοηθάμε και σας πολύ. Καλή τσάμπα ψυχοθεραπεία.